Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Σιούφας, με δήλωσή του στην TRT χαρακτηρίζει την πρόταση Μομφής που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αστεία. Το θέμα της ΕΡΤ έχει κλείσει με συγκεκριμένο νόμο και η πολιτεία θα πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους, τονίζει ο κ. Σιούφας και προσθέτει ότι ο κ. Τσίπρας προφανώς θέλει να ξεπεράσει εσωτερικά ζητήματα του κόμματός του. Φρονώ ότι ήταν μια παντελώς άκερη πρόταση. Δεν έχει κανένα νόημα. Εάν μεν υποβλήθηκε γιατί επιβλήθη η τάξη σε μια κατάσταση η οποία ήταν πρωτοφανής, νομίζω ότι μάλλον πρόκειται για μια αστεία πρόταση. Τώρα, εάν δεν ήταν αυτός ο λόγος μόνο, και που δεν ήταν αυτός ο λόγος μόνο, πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτή την πρόταση για να γλιτώσει τα δικά του προβλήματα, τα οποία σόρευσε στο κόμμα του με την όλη του εμφάνιση στο Τέξας, όπου εμφανίστηκε ένας διαφορετικός και πάλι όπως συνήθως συμβαίνει Τσίπρας και υπέρμαχος του ευρώ, υπέρμαχος κατά της δραχμής, ανέφερε μία προς μία όλες τις κακές συνέπειες που θα έρθουν στον ελληνικό τόπο, στον ελληνικό λαό, εάν επικρατήσει, επανέλθει η δραχμή. Και αυτό δημιούργησε μεγάλες αντιδράσεις μέσα σε κάποιες αντισυνιστώσεις του, οι οποίες βγήκαν και με τρόπο πολύ οξύ καταφέρθηκαν κατά του κ. Τσίπρα και κατά των δηλώσεων που έκανε στην Αμερική. Προφανώς για να αλλάξει θέμα, να αλλάξει γήπεδο, έκανε αυτή την πρόταση, μήπως και αποκαταστήσει την ισορροπία μέσα στο κόμμα του. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί, διότι έκανε ένα μεγάλο δώρο που χρήζει, όπως είπε και ο Καρατσαφέρης, από τον Πρωθυπουργό κατάλληλης αντιμετώπισης, δηλαδή να του στείλει τριαντάφυλλα για ευχαριστώ, στην κυβέρνηση και στις κυβερνώσεις δυνάμεις.